Βεζένκοφ, αυτός αλλάζει με τον Παπα-Νικολάου πολλές φορές την μπάλα. Ο Βεζένκοφ στην αδύνατη πλευρά. Ο Φουρνιέ από τις 45 μοίρες για τρεις μέσα. Και αυτό που κάνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού, οι δύο αρχικοί. Είναι καταπληκτικό. Ο Βεζένκοφ με τον Παπα-Νικολάου. Δεν υπάρχει double team, αλλά ο Φαλ αφήνει χέρι-χέρι για τον Φουρνιέ. Τώρα θα του περάσει ξανά την μπάλα και θα καρφώσει, καθώς η άμυνα του Παναθηναϊκού βγήκε ψηλά. Ανεβάζει το Βεζένκοφ προς στιγμήν για screen. Αυτός έφυγε από το screen, πήρε την μπάλα και με το φλότερ σκοράρει. 16-20, ένα ψεύτικο screen από το Βεζένκοφ. Screen επιλογής για το Γάλλο που πήγε πίσω από το Μιλουτίνοφ και εκτελεί για τρεις. Εβάν Φουρνιέ. Έχει τρία ομαδικά, το τέταρτο χωρίς να εκτελέσει βόλες ο Ολυμπιακός εννοώ. Ο Χουάντσο δεν κάνει φάουλ, ο Φουρνιέ το εκμεταλλεύεται. 38-46 και τώρα μένουν ξανά Φουρνιέ. Πήκε ρόλ με τον Φαλ. Μένει αφύλακτος. Δοκιμάζει για τρεις. Τώρα το βάζει. 41-48. Γουόκαπ. Φουρνιέ. Κλείνεται από δύο. Η πάσα για το Ράιτ. Από κοντά αυτός με μισμάτς. Απέναντί του ήταν ο Τζέριαν Γκραντ. Με lay-up. Στα τρίποντα τώρα πέφτει λιγάκι στο 57%. Ο Γουόκαπ θα πάρει στη λήξη του χρόνου να σου τριών πόντων και θα το βάλει. Είναι buzzer beater που δίνει νέες ελπίδες στον Ολυμπιακό, ίσως με αυτό το τρίποντο να αλλάξει. Φουρνιέ, Ράιτ με το lay-up. 63-75. Ράιτ πάλι από κοντά. Θα σκοράρει για το 65-75 και φυλάει τα ρούχα του για να έχει τουλάχιστον τα μισά ο Εργκίν Αταμάν. Καλή time out τον Ντόρση. Και ο Ολυμπιακός παίζει εδώ με τον Εβάν Φουρνιέ για ένα παιχνίδι που μπορεί να αποδειχθεί.